Λοιπόν, μια είδηση μας έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα, γιατί είδαμε όσον αφορά τώρα τους οικοδόμους ότι υπογράφηκε νέα συλλογική σύνδεση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα. Το οποίο καλό το βλέπω έτσι όπως το ακούω. Και στους οικοδόμους φαντάζομαι έκανε εντύπωση. Λοιπόν, Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα μας πείτε λίγο τι είναι αυτή η νέα σύμβαση. Ναι, είναι η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε εχθές. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία γιατί καταφέραμε στην πράξη να σπάσουμε μια στρατηγική χρόνων της εργοδοσίας που κρυβόμενη πίσω από ένα δεδαλώδη σύστημα αντεργατικών νόμων που έβαζε εμπόδια στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στις σύλλησεις, στις μισθούς κτλ. Και ήθελε να τους κρατήσει μειωμένους, παγωμένους, καθυλωμένους στα ελάχιστα. Καταφέραμε να πετύχουμε με τον αγώνα μας μια συλλογική σύμβαση εργασίας που εκτιμάμε ότι είναι πολύ σημαντική για τους οικοδόμους γιατί έχει και η ίδια η σύμβαση αυξήσεις σε κατώτερα μεροκάματα πολύ σημαντικές αυξήσεις. Δηλαδή 18,3% στο κατώτερο ημεροκάμα του αμοιβή και στο εργάτη, 28,4% στο μεροκάμα του βοηθού και 38,5% στο μεροκάμα του τεχνίτη και βέβαια σε όλα αυτά θα προσθεθούν και τα επιδόματα από τις τριετίες, είναι 30%. Τα οποία συμπαρασύρονται έτσι προς τα πάνω και αυτά. Βέβαια. Είναι 30% για 6 τριετίες, 10% επίδομα γάμου, 10% επίδομα σπουδών, 5% για εργασία σε μεγάλο ύψος, σε στοές, σε θαλάσσια έργα. Έχουμε πετύχει να αυξηθούν τα μεροκάματα αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας 5 μεροκάματα παραπάνω από αυτά που ισχύουν σήμερα. Θεωρούμε ότι αυτή πόσα σημαντική χρόνια είχατε να δείτε αύξηση? Πολλά χρόνια. Πάνω από 13 χρόνια. 13. Και πόσο κόσμο αφορά αυτό, περίπου? Αυτό αφορά 70.000 κόσμο. Όλοι οι οικοδόμοι θα δουν καταρχήν βελτίωση στην ασφαλιστική τους αποτύπωση των ενσύμων στο ΙΚΑ και βεβαίως αυτά τα κατώτερα μεροκάματα που θα αυξηθούν θα συμπαρασύρουν και προς τα πάνω, θα βοηθήσουν να ανεβεί προς τα πάνω και ο μέσος μισθός, γιατί θυμάστε ότι την περίοδο του 2012 με τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου που μειώθηκαν οι μισθοί, κατέβηκαν και ο μέσος μισθός και τα μεροκάματα. Άρα πρακτικά τώρα γιατί ημερομίσθιο μιλάμε, για ένα μέσο ημερομίσθιο? Πρακτικά μιλάμε για έναν οικοδόμο που είναι τεχνίτης, έχει 6 τριετίες, παντρεμένος και τα λοιπά, το ημερομίσθιο του και η μέρα δηλαδή θα προσεγγίσει τα 60 ευρώ. Μάλιστα. 60 ευρώ. Μόλις. Από είναι πόσο ήταν τώρα? Ένα καλό ποσό. Από 29,62 που είναι το μεροκάματο, αυτό είναι η βάση σύγκρισης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτής δηλαδή που έχει επιβάλει με νόμο και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αποφασίζει ένας υπουργός ότι τόσο θα είναι το μεροκάμα των εργαζομένων. Έχουν φτιαχτεί όλοι αυτοί οι νόμοι που περιορίζουν τις διαπραγματεύσεις. Εμείς δεν μας πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό ότι δεν θα τα καταφέρουμε σε έναν σκληρό αγώνα που δώσαμε τόσα χρόνια και υποχρεώσαμε την εργοδοσία του κλάδου να αποδεχτεί την υπογραφή. Σημαντική εξέλιξη, κύριε Τασιούλα. Όπως πιο σημαντικό βεβαίως είναι να υπάρχουν και δουλειές. Έτσι, και φαίνεται πως κάτι κινείται το τελευταίο διάστημα στην οικοδομή. Η συλλογική σύμβαση αφορά αυτούς που έχουν δουλειά. Ήταν ένα επιχείρημα που ακούγαμε μέσα στην κρίση από τους εργοδότες ότι τώρα δεν μπορεί να έχετε συλλογική σύμβαση εργασίας γιατί υπάρχει ανεργία. Μα η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι καταρχήν για αυτούς που δουλεύουν πολύ περισσότερο που σήμερα υπάρχει μια ανάκαμψη της οικοδομής και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι αυτή την ανάκαμψη να την πληρώσουμε πάλι με χαμηλά μεροκάματα, δεν μπορούμε να δουλεύουμε τσάρπα. Άρα λοιπόν η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι ένα μεγάλο όπλο που έχουμε στα χέρια μας για νέες κατακτήσεις και για βελτίωση συνολικά των όρων δουλειάς και ασφάλισης των υποδόμων. Ωραία. Θετική είδηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τασιούλα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.